Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρόσκληση Γκουτέρες στους δύο ηγέτες για κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Βόμβα με συγκίνηση και μηνύματα το ίστατο χέρες στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τη φιλία του με τον εκλειπώντα αποκάλυψε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στον επικίδιο που εκφώνησε. Βόμβα από το εκλογοδικείο χάνει την έδρα στη Λεμεσό η αλληλεγγύη. Ο τέος βουλευτής του ΔΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης κέρδισε την προσφυγή. Γενικός Έφορος Εκλογών και Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζουν τα επόμενα βήματα. Πληροφορίες για αποκαθήλωση Τσαβούσογλου και αντικατάστασή του στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από το στενό συνεργάτη του Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλίν. Επιχείρηση σκούπα από την αστυνομία στον υπόδρομο. Συνελήφθησαν 6 πρόσωπα, κατασχέθηκαν σκευάσματα και εξετάζονται αν είναι αναβολικά. Αρχίζουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προσκαλεί τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη για κοινή συνάντηση. Μαζί μας για τις λεπτομέρειες είναι ο Χριστόφορος Χριστόφη. Χριστόφορε, καλησπέρα. Ανδρέα, καλησπέρα. Η σιωπή του Αντώνιο Γκουτέρες μέχρι απόψε έδωσε τη θέση της σε αυτή την πρόσκληση, την οποία απίφθινε τηλεφωνικώς πρώτα στον Μουσταφά Ακιντζή, αργά το απόγευμα, και πριν από λίγο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο επίσης προσκάλεσε σε μια τριμερή συνάντηση, μια συνάντηση πηξίδα, όπως θα τη χαρακτηρίζαμε, για το μέλλον της διαδικασίας. Όλα λοιπόν φαίνεται ότι θα κριθούν στη Νέα Υόρκη, ενδεχόμενα την ερχόμενη Δευτέρα. Γιατί την Δευτέρα και 5 του μήνα, όπως ανακοίνωσε στον λογαριασμό της η παράνομη Προεδρία των Κατεχομένων. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Πρόεδρος μεταβαίνει την Κυριακή έτσι κι αλλιώς στη ΣΥΠΑ. Θα πάει στην Ουάσιγκτον, έχει να μιλήσει μια εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη εδώ και πάρα πολλούς μήνες στο Φόρουμ της Αμερικανοεβραϊκής Κοινότητας, και με την ευκαιρία της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει και η συνέλευση της ΨΕΚΑ, και να θυμίσουμε όλο το story που είχαμε πριν από μερικούς μήνες με τη συνάντηση Αναστασιάδη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπάρχει μια ημερομηνία αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, αυτή της 5ης Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά γίνονται και διαβουλεύσεις, εξ όσων πληροφορούμαστε, του Προεδρικού με τα Ηνωμένα Έθνη για την τελική οριστικοποίηση της ημερομηνίας που θα γίνει αυτή η συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Έτσι ακριβώς. Και είναι γι' αυτό το λόγο που δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία από πλευράς Προεδρικού. Ωστόσο, περιορίστηκαν και οι πηγές μας, αλλά και ένα tweet που ανήρτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις διαβουλεύσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα, ώστε να εντοπιστεί εκείνη η ημερομηνία, η οποία θα είναι σίγουρα μέσα στην άλλη εβδομάδα. Άρα, Χριστόφορε, είχαμε τον τερματισμό του πηγενέλα στην Κύπρο από τον κύριο Αίντε, πήγε στην Αθήνα, στη συνέχεια πήγε στην Άγκυρα, και είχαμε πει ότι ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, και από ό,τι φαίνεται τώρα ο κύριος Γκουτέρες το παίρνει πάνω του. Τι περιμένεις να γίνει και εσύ σε αυτή τη συνάντηση τώρα? Αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία ο Γκουτέρες να φέρει πρόσωπο με πρόσωπο τους ηγέτες, κάτι που θα μπορούσε να γίνει την περασμένη Δευτέρα σε εκείνη τη συνάντηση που είχε προτείνει, Ανδρέα, ο κύριος Έιντε, που ενδεχόμενα να έλυνε κάποιες από τις διαφορές που υπάρχουν στον αέρα. Θέλουμε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα προθέσεων. Αυτό μας είπαν και κυβερνητικές πηγές. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση, αν θέλεις. Είχε δηλώσει από κυβερνητικές πηγές ο κύριος Έιντε στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού ότι χρειάζεται ακόμη λίγη διπλωματική δουλειά για να σπάσει το αδιέξοδο, και για να δούμε αν αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες ανοίξει το δρόμο για μια νέα Γενέβη. Θα είναι ενδεχόμενα το εισιτήριο για μια νέα Γενέβη. Ωστόσο, για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη των εγκυητριών δυνάμεων. Πρέπει δηλαδή, όπως λέει η δική μας η πλευρά, να ανοίξει τα χαρτιά της η Άγκυρα και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Η Αθήνα έτσι κι αλλιώς είναι έτοιμη, και το Λονδίνο το ίδιο έτοιμο είναι για μια νέα Γενέβη. Επομένως, το κλειδί παραμένει στην Τουρκία, αλλά ο κωδικός που θα ξεκλειδώσει το χρηματοκιβώτιο που είναι μέσα το κλειδί, μάλιστα, είναι στη Νέα Υόρκη. Και μια έτσι τελευταία είδηση, Χριστόφορε. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε στον Α ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιμένει πλέον τους δύο ηγέτες για να τους υποδεχθεί στη Νέα Υόρκη για αυτή τη συνάντηση, για να δούμε αν θα σπάσει το αδιέξοδο και θα ανοίξει ο δρόμος για μια νέα Γενέβη. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περνάμε τώρα και στα υπόλοιπα του Κυπριακού, όπου έχουμε τη δήλωση του κυρίου Έιντε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για μια νέα Γενέβη χωρίς προϋποθέσεις και ότι είναι έτοιμη να συζητήσει μάλιστα και το θέμα των εγγύησεων. Στην Άγκυρα είχε συνάντηση και με τον Ιμπραχήμ Καλίν, στενό συνεργάτη του Ταγίπ Ερντογάν, που σύμφωνα πληροφορίες στον τουρκικό τύπο προορίζεται για υπουργός εξωτερικών στη θέση του Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος φτάνει απόψε στα Κατεχόμενα.
άρση των προϋποθέσεων, όπως αντιλαμβάνεται η τουρκική πλευρά την πρόταση Αναστασιάδη, μπορεί να ξεκλειδώσει τη νέα μετάβαση στη Γενέβη. Αυτό εν ολίγης υποδεικνύει μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Έσπεν Μπαρθέιντε. Turkey has been supportive throughout the process and Foreign Minister Çavuşoğlu today confirmed that they are ready to come to the conference on Cyprus in Geneva if it is reconvened without any preconditions. Μάλιστα, σε δήλωση του στο ΚΙΠΕ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για την ετοιμότητα της Άγκυρας να ανοίξει τα χαρτιά της για ασφάλεια και εγγύησεις. Για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, ο νορβηγός διπλωμάτης κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. I think it will take some time to get out of this deadlock. It is a deadlock. It's not over. It's not, the talks are not collapsed, but we are in a dead end in a sense. And to get out of that, we need to do some more diplomatic work. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση Αναστασιάδη σε συνάρτηση με την τουρκοκυπριακή προσέγγιση για τη συνέχιση του διαλόγου, άφησε να νοηθεί ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. That is the Greek Cypriot view. The Turkish Cypriot view supported by Turkey is that we should discuss everything but together and in an interdependent manner, which is also the established parameters from before in these talks. So I'm trying to find a way to get them on the same page here. And I do think that it's important that we see that all these issues are interrelated, of course. In that sense, I agree with the Turkish Cypriot view that they are interdependent, but that does not preclude that we can have a particular emphasis on certain issues. Αν και ξεκαθαρίζει πως προσωπική του θέση αποτελεί όπως η νέα μετάβαση στη Γενέβη κινηθεί στα πρότυπα της πρώτης φάσης της διάσκεψης για την Κύπρο. It would be much better if we had an, you know, if we could simply continue the conference as it originally started and follow through on what was originally planned, then we would be able to use our energy now on substantive discussion rather than on a discussion about how to organize it. Μια μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο ειδικός σύμβουλος φρόντισε να δει στην Άγκυρα τον εκπρόσωπο του Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλίν. Είναι ο στενός συνεργάτης του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο προορίζεται για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον Καλίν σε σχέση με τις προοπτικές για επανασύγκληση της διάσκεψης για την Κύπρο. Με τις φήμες για αντικατάσταση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου να φουντώνουν, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας φτάνει απόψε στα κατεχόμενα για τέταρτη φορά σε διάστημα ενός χρόνου. Μια επίσκεψη την οποία μερίδα του τουρκικού και τουρκοκυπριακού τύπου χαρακτηρίζουν ως αποχαιρετιστήρια. Και αυτό γιατί σύμφωνα με πηγές του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Τσαβούσογλου κρίνεται ανεπαρκής από τον Ερντογάν. Τις αναφορές έγινε στο βήμα για ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο στην Κυπριακή ΑΟΣ, κλήθηκε σήμερα να σχολιάσει και ο Νίκος Κοτζιάς. Οι διαπραγματευτές και ιδιαίτερα οι διεθνείς διαπραγματευτές δεν πρέπει να μιλάνε πολύ. Δεν πρέπει να υιοθετεί κινδυνολογίες που προαναγγέλουν παραβίαση του διεθνούς δικαίου ως επιχείρημα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά προσβλέπουμε σε μια λύση του Κυπριακού, όχι επειδή κάποιοι μας απειλούν. Αλλά ίσα ίσα η λύση του Κυπριακού σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα έχουν δυνατότητα να απειλούν. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ιωάννης Κασουλίδης ενημέρωσε για την παρούσα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό, τους διαπιστευμένους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, ενώ στην Τουρκία οι εξελίξεις αξιολογήθηκαν σε επίπεδο Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής. Το σώμα συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απόφαση σταθμός από το εκλογοδικείο με την οποία η αλληλεγγύη χάνει τη βουλευτική της έδρα στη Λεμεσό αποφάσισε ότι είναι άκυρη εκλογή και ανακήρυξη του Γιώργου Παπαδόπουλου ως βουλευτής στη θέση της Ελένης Θεοχάρους. Στο εκλογοδικείο είχε προσφύγει ο τέος βουλευτής του ΔΣ, Ανδρέας Μιχαηλίδης. Πλέον ο Γενικός Έφορος Εκλογών βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων. Θα δούμε το σκεπτικό της απόφασης του εκλογοδικείου. Για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της Κύπρου, ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κηρύσσει άκυρη την εκλογή και ανακήρυξη βουλευτή. Πρόκειται για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού με το κίνημα Αλληλεγγύη. Η απόφαση του Ανωτάτου που στη σημερινή του συνεδρία συνήλθε ως εκλογοδικείο δικαίωσε τον τέο συναγερμικό βουλευτή Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε καταθέσει προσφυγή. Στην εκλογική αναμέτρηση της 22ης Μαΐου 2016, η Ελένη Θεοχάρους με 3.788 ψήφους εκλέγεται βουλευτής Λεμεσού. Ωστόσο, 2-24 ώρα αργότερα και πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των προηγούμενων ημερών,
αποποιείται την έδρα της προκειμένου να παραμείνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Έτσι, τη θέση της κατέλαβε ο πρώτος επιλαχών, Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος έλαβε 767 σταυρούς προτίμησης. Όλοι γνώριζαν και το, εγώ προσωπικά το έχω πει τουλάχιστον 25 φορές σε πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συζητήσεις και στην, είναι καταγεγραμμένο και σε συνεντεύξεις, ότι η πρόθεσή μας ήταν να επιστρέψω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ευνόητους λόγους. 6 μέρες μετά τις εκλογές, στις 28 Μαΐου, με γνωμάτευση του ο Γενικός Εισαγγελέας, ξεκαθάρισε πως η έδρα παραμένει στο κίνημα αλληλεγγύη και στον επιλαχόντα υποψήφιο και για την πλήρωσή της δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί αναπληρωματική εκλογή. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2016, ο τέος βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Μιχαηλίδης, που για 6 ψήφους δεν κατάφερε να εκλεγεί, με προσφυγή του στο εκλογοδικείο, αμφισβήτησε την απόφαση, υποστηρίζοντας μέσω των δικηγόρων του ότι η βουλευτική έδρα θα έπρεπε να πληρωθεί με αναπληρωματική εκλογή. Πλέον τα επόμενα βήματα για την πλήρωση της καινοθήσας βουλευτικής έδρας αναμένεται να καθοριστούν σύντομα. Μελετάτε αυτή τη στιγμή σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να αποφασιστούν τα περαιτέρω βήματα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε στον κατάλληλο χρόνο. Από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Α, η πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρου, σε μια πρώτη αντίδραση, αναφέρει πως η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή. Μάλλον βασίζεται στο νομικό κενό που αφορούσε την συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καθορίζει με ποιο τρόπο θα πληρωθεί η έδρα και ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν. Και βεβαίως δεν μπορούμε να εφεσιβάλλουμε την απόφαση. Ερωτηθείς εάν μετάνιωσε για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα, η Ελένη Θεοχάρους ήταν ξεκάθαρη. Δεν έχω κάνει τίποτα ανήθικο και τίποτα το αντιδεοντολογικό. Υπηρετώ τον τόπο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από πλευράς του, δικαιωμένος και έτοιμος να διεκδικήσει την βουλευτική έδρα, εμφανίζεται ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την ομόφωνη αυτή απόφαση του Ανωτάτου και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους νομικούς μου συμβούλους, και είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε απόφαση υπάρχει. Εάν αποφασιστεί ότι θα γίνει αναπληρωματική εκλογή, ασφαλώς θα είμαι υποψήφιος. Παρά το γεγονός πως η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Γενικού Εισαγγελέα για το πώς θα πληρωθεί η βουλευτική έδρα, όλοι βλέπουν επαναληπτικές εκλογές. Σενάριο που φαίνεται να είναι και το επικρατέστερο. Ασφαλείς πληροφορίες του Α αναφέρουν πως το ενδεχόμενο αναπληρωματικών εκλογών, Δίκο και ΕΔΕΚ εμφανίζονται έτοιμα για λόγους ηθικής να στηρίξουν την εκλογή Γιώργου Παπαδόπουλου με το ψηφοδέλτιο της αλληλεγγύης. Οι συμμαχίες εξάλλου δεν περιορίζονται στις προεδρικές. Η Ελλάδα απίφθινε το ίστατο χέρι στον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας και επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Παρουσία της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας και με τιμές Πρωθυπουργού τελέστηκε η κηδεία του στη Μητρόπολη Αθηνών. Η πολιτική σου παρακαταθήκη είναι να λέμε την αλήθεια και να μην επιδιώκουμε τον διχασμό, είπε συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον επικίδιό του για τον πατέρα του. Συγκινητικά και τα λόγια του Προέδρου Αναστασιάδη. Ήταν όλοι εκεί, στην κατάμεστη μέσα και έξω Μητρόπολη Αθηνών. Η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι θαυμαστές, πολιτικοί συνοδοιπόροι και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι ωστόσο αναγνώριζαν και όσο ακόμα ήταν εν ζωή, πως υπήρξε ένας από τους κορυφαίους, ένας από τους ηγέτες εκείνους που αφήνουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία ενός τόπου. Αθάνατος! Για τον άνθρωπο πίσω από τον πολιτικό, για τον πατέρα, για τον δικό του δάσκαλο ήθους, μίλησε ο συγκινημένος Κυριάκος Μητσοτάκης υπό τα βουρκωμένα βλέμματα της υπόλοιπης οικογένειας. Σε θυμάμαι μικρό παιδάκι, όταν ήμασταν εξόριστοι τα χρόνια της δικτατορίας, να με πηγαίνεις με το μετρό στο Παρίσι. Καθώς μεγάλωνα, δεν είχες πολύ χρόνο να μου διαθέσεις. Είχες όμως τη γενναιότητα να κοντίνεις εσύ,
καθώς εγώ ψήλωνα, έτσι ώστε η σκιά σου να μην είναι πολύ βαριά επάνω μου. Σήμερα αποχαιρετούμε έναν κορυφαίο κοινοβουλευτικό άνδρα, είπε στον επικίδιό του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ας διδασκόμαστε από το έργα του, συμπλήρωσε. Σεβαστέ Πρόεδρε, ας είναι ελαφρύ το ευλογημένο κόμμα της Κρήτης που θα συσκεπάσει, κοντά στους στάφους των Βενιζέλων, δίπλα στη σύζυγό σου, την αγαπημένη σου σύζυγο τη Μαρίκα, με την οποία πορευτήκατε μαζί αυτό το μεγάλο δρόμο της ζωής, που πολλές φορές έμοιαζε Γολγοθάς. Κρατώντας τρυφερά το χέρι της κόρης του, άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συγκινητικό επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Σεβαστέ μου φίλε, ψιλορίτη, όπως συνήθιζα να σε αποκαλώ μιλώντας με τους αγαπημένους μου τώρα και Κυριάκο, η απουσία σου θα είναι αισθητή μόνο σε ολόκληρο τον, όχι μόνο σε ολόκληρο τον ελλήσμο, αλλά ιδιαίτερα στη στενή σου οικογένεια και τα παιδιά σου, τα οποία ευτύχιζες να δεις να καταξιώνονται, αλλά και να τιμούν την βαριά παρακαταθήκη που τους άφησες. Σεβαστέ μου φίλε, θα ήθελα να γνωρίζεις πως παρόλες τις δυσκολίες, παρά τα ανυπέρβλητα πολλές φορές εμπόδια, δεν πρόκειται να αποδεχτώ ποτέ πως η μοίρα της Κύπρου είναι η μοίρα της κατοχής. Γι' αυτό άλλωστε και έχω τάξει τον εαυτό μου στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Έχω αφιερώσει όλη μου την προσπάθεια σε αυτό που αποτελούσε και το δικό σου όραμα. Να παραδώσω στις επόμενες γενιές μια πατρίδα ελεύθερη. Το αυτοκίνητο που μεταφέρει τη σωρό του έφτασε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί, με σέκα των 30 και συνοδεία των παιδιών και των εγγονών του, κάνει το τελευταίο του ταξίδι στα Χανιά, όπου αύριο θα ταφεί πλάι στη σύντροφο της ζωής του, την αγαπημένη του Μαρίκα. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Οριστικές αποφάσεις από την κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση στην υγεία. Σαφείς οδηγίες από τον πρόεδρο Αναστασιάδη στον Υπουργό Υγείας για να τις μεταφέρει αύριο στη Βουλή. Επιστρέφεται από το κράτος στους πολίτες μέσω μετοχών το 25% της ιδιοκτησίας του συνεργατισμού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Πίσω στους πολίτες επιστρέφει το κράτος το 25% των μετοχών που κατέχει στον συνεργατισμό, εν ώψη και της ένταξης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Εξαιρετικά σημαντική χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση που σε ένα μεγάλο βαθμό επαναφέρει τον συνεργατισμό στα χέρια των πολιτών. Συγκεκριμένα, η απόφαση προνοεί ότι σε πρώτη φάση θα παραχωρηθεί δωρεάν στους πελάτες του συνεργατισμού το 25% των μετοχών που κατέχει το κράτος. Θα υποφεληθούν συνολικά πάνω από 350.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όριο κατάθεσης ή δανείου τουλάχιστον 2.000 ευρώ με ημερομηνία αναφορά στο τέλος του Μάρτη του 2017. Ο κάθε πελάτης του συνεργατισμού αναμένεται να λάβει κατά μέσο όρο 4.100 μετοχές στη βάση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που σήμερα είναι στα 25 σεντ. Μέχρι τον Σεπτέμβρη θα έχουν το δικαίωμα, εάν επιθυμούν, να λάβουν τις μετοχές χωρίς αντίτιμο. Πρόκειται για μια πολύ ευρεία διασπορά μετοχών, που καθιστά εφικτή και την συμμόρφωση με τους όρους και τους νόμους του χρηματιστηρίου που προνοούν ευρεία διασπορά μετοχών. Ο Χάρης Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι ο κάθε πελάτης του συνεργατισμού θα ενημερωθεί για αυτή την προσφορά. Με τις οριστικές αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας πάει αύριο στη Βουλή ο Γιώργος Παμπορίδης. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε σήμερα οριστική απόφαση για τα θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της υγείας. Με σαφείς οδηγίες του Προέδρου Αναστασιάδη, ο Υπουργός Υγείας θα προσέλθει αύριο στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, προκειμένου να διαβιβάσει με τον πλέον επίσημο τρόπο την οριστική θέση της κυβέρνησης στα ζητήματα της μεταρρύθμισης. Θετική είναι η κυβέρνηση στο θέμα της στήριξης των νοσηλευτηρίων για 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δήλωσε ο Γιώργος Παμπορίδης. Βεβαίως θα είναι θετική, γιατί
τι είναι η βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα ότι αύριο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Επιτροπή Υγείας και θα παραπεμφθούν τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια για ψήφιση. Και εκεί θα φανεί πλέον η πραγματική βούληση του κάθε ενός μας για το αν θέλει τη μεταρρύθμιση ή όχι. Στο μεταξύ, ο Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε πως η προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση της υγείας δεν έχει ούτε σημαίες, ούτε χρώματα, ούτε μπαλκόνια. Είναι καθαρά μια προσπάθεια, τόνισε, που αφορά τον κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα της Προεδρολογίας τώρα, τα βρήκαν στο Κυπριακό Νικόλας και οι οικολόγοι και συνεχίζουν το διάλογο και για άλλα θέματα. Σήμερα έχουμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Με το δεξί ξεκίνησε ο διάλογος Νικόλα οικολόγων για τις προεδρικές. Συμφωνώ με το πλαίσιο αρχών που αφορά το Κυπριακό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική συνεργασία. Διαπιστώθηκε, όπως και ήταν αναμενόμενο, συμφωνία, μπορώ να πω, στις βασικές αρχές των προτάσεων που υπέβαλαν το κίνημα Νικολόγων στην εργασία πολιτών. Στη δύο-ώρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία των Πρασίνων, ο Γιώργος Περδίκης υπέβαλε στον υποψήφιο πρόεδρο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το Κυπριακό, θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη συζήτηση για το Κυπριακό να φαίνεται πως έχει κλείσει, οι δύο πλευρές εμφανίζονται έτοιμες να συνεχίσουν το μεταξύ τους διάλογο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης με στόχο να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να φέρουμε την προσδοκούμενη αλλαγή. Και είναι και θέματα τα οποία μπορούν να εμβολιάσουν δυναμικά και οικολογικά το πρόγραμμα του νέου Προέδρου. Ίσως να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τα εξετάσει και να τα μελετήσει μαζί με τους συμβούλους του και τους συνεργάτες του. Και ενώ την Παρασκευή οι οικολόγοι έχουν ραντεβού με τον Γιώργο Λιλίκα για τις προεδρικές, ο Γιώργος Περδίκης γυρίζει την πλάτη στην πρόταση του Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών για εξεύρεση ενός τρίτου προσώπου που να συνενώνει τον ενδιάμεσο. Η επαναφορά της εισήγησης μας που έγινε τον Αύγουστο και ξανά τον Απρίλιο στην γνωστή συνάντηση των πέντε αρχηγών δεν νομίζω ότι θα ήταν επικοδομητική κίνηση που θα βοηθούσε στην εξέλιξη της συζήτησης. Η ίστατη προσπάθεια που έκανα με στόχο να υπάρξει ένας και μόνο υποψήφιος απορρίφθηκε γιατί φαίνεται πως κάποιοι δεν έχουν αυτή την έγνοια, τοποθετήθηκε ο Γιώργος Λιλίκας. Ο καθένας πλέον παίρνει το δρόμο του, οριστικά και αμετάκλητα. Και τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν ασφαλώς οι πολίτες. Από την ώρα που οι υπόλοιποι τρεις κλείνουν την πόρτα στην όποια συνεργασία, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες που το αναλογούν. Οι οικολόγοι πάντως, χωρίς να θέτουν χρονοδιαγράμματα για λήψη τελικών αποφάσεων, πραγματοποιούν στις 18 Ιουνίου το καταστατικό του συνέδριο, όπου και αναμένεται να λάβουν τη γνώμη των μελών τους επί των υποψηφιωτήτων που έχει το κίνημα ενώπιον του. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Νομοσχέδιο της κυβέρνησης αποποινικοποιεί το δικαίωμα του εκλέγη. Προβλέπει ότι η ψήφος δεν θα είναι υποχρεωτική. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της Λέσχης υποδρομιού Λευκοσίας στον Άγιο Δωμέτιο νωρίς το πρωί βρέθηκαν σκευάσματα που πιστεύεται ότι είναι αναβολικά, ενώ σε στάβλους κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν και 6 αλλοδαποί. Η επιχείρηση που στήθηκε και ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 το πρωί ήταν γιγαντιαία, με τους αστυνομικούς που συμμετείχαν να κάνουν φύλο και φτερό όλους τους χώρους του υποδρόμου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες του ΤΑΕ Αρχηγείου, της ΜΑΘ, της ΙΚΑΝ, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκοσίας. Στη βάση πληροφοριών ότι στον χώρο του υποδρόμου υπήρχαν παράνομοι αλλοδαποί και ότι υπήρχαν παράνομα φάρμακα, έγιναν σήμερα έρευνες σε 25 συγκεκριμένα συγκροτήματα. Στάβλους εντός του υποδρόμου εντοπίστηκαν 5 πρόσωπα τα οποία διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μία υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Το πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση παράνομης εργοδότησης, καθώς και ο εργοδότης του, προπονητής αλόγων, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό σταθμό Αγίου Δεμετίου και τα περαιτέρω.
Επίσης, κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν σε υποστατικά που ανήκουν σε προπονητές αλόγων 7 συνολικά σφραγισμένα φιαλίδια φαρμάκου, τα οποία σύμφωνα με λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι απαγορευμένης προέλευσης. Τα φιαλίδια κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στο κρατικό χημείο για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ στον αστυνομικό σταθμό κλήθηκαν και οι προπονητές αλόγων για να δώσουν κατάθεση. Έχουμε νεότερα σε σχέση με την πρόσκληση του Αντώνιο Κουτέρες προς τους δύο ηγέτες για κοινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Μαζί μας είναι φυσικά ο Χριστόφορος Χριστοφή. Χριστόφορε, τι καταγράφει το ρεπορτάζ? Ανδρέα, κλείδωσε η συνάντηση για το βράδυ της Κυριακής, 4 του μήνα. Θα πρόκειται για ένα δείπνο εργασίας, στο πλαίσιο του οποίου ο Αναστασιάδης και ο Ακεντζή θα βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο στην παρουσία βεβαίως του Αντώνιο Κουτέρες. Τώρα, έχουμε και πληροφορίες σε σχέση με το πού βρήκε τον πρόεδρο Αναστασιάδη το τηλεφώνημα. Βρισκόταν στην Αθήνα, αναχωρήσε πολύ λίγο για την επιστροφή του στην Λάρνακα, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και μετά στη Λευκοσία. Πηγή που ήταν παρόν στη συνομιλία, αυτό που μας είπε ότι ο πρόεδρος ήταν αμέσως θετικός για μετάβαση και συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή στην παρουσία του Αντώνιο Γκουτέρες, προκειμένου να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα για το οποίο πρώτη μιλούσαμε πριν από λίγο. Και για να δούμε αν θα είναι μόνο για ξεκαθάρισμα ή αν θα καθοριστούν εκεί και τα επόμενα βήματα, Χριστόφορε, και ενδεχομένως να έχουμε την ανακοίνωση μιας νέας γενέβης. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο η ψήφος πάβει να είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος πρέπει να παραμείνει ως δικαίωμα και όχι ως υποχρέωση. Δεν θα έχουν ποινικές κυρώσεις οι πολίτες που δεν θα προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν είτε στις προεδρικές είτε σε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές με βάση νομοσχέδιο που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η βούληση σε μια δημοκρατία πρέπει να είναι ελεύθερη και ανώθευτη. Από τη στιγμή που είναι υποχρεωτική, τότε σταματά να είναι δημοκρατική. Με το σημερινό νομοσχέδιο το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο έρεται η υποχρεωτικότητα της ψήφου και εναρμονίζεται και η Κύπρος με την πλειάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υποχρεωτική ψήφο, που δεν ποινικοποιούν το δικαίωμα του εκλέγη. Ο Υπουργός Εσωτερικών πάντως ανέφερε πως με το εν λόγω νομοσχέδιο δεν πιστεύεται πως θα αυξηθεί η αποχή και ότι αυτή αντιμετωπίζεται όταν το ίδιο το πολιτικό σύστημα πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Η υποχρέωση του εκλέγην ήταν ένας ανενεργός νόμος εδώ και πολλά χρόνια και υπενθυμίζεται πως παλαιότερα η αποχή διωκόταν ποινικά. Το χάσμα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας βαθαίνει. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να στέλνει όπλα στους Κούρδους της Συρίας, εξοργίζοντας την Άγκυρα. Για επικίνδυνα μέτρα μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Φορτηγά με κοντέινερ γεμάτα αμερικανικά όπλα φτάνουν στους Κούρδους της Συρίας. Ο Τραμπ τους εξοπλίζει αψηφώντας τις αντιρρήσεις του Σουλτάνου Ερντογάν. Το χάσμα Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας βαθαίνει. Ο Αμερικανικός στρατός άρχισε να εφοδιάζει με όπλα και εξοπλισμό τους Κούρδους που μάχονται το Ισλαμικό κράτος στη Συρία. Οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας. Η ΕΠΕΓΕΙΑ ΒΕΡΛΕΝΤΕΣΤΕΙΝ Suriye'nin geleceği için ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu da vurguluyoruz. Aynı şekilde bir terör örgütüne verilen silah sadece Türkiye'ye karşı değil, tüm insanlığa karşı kullanılabilir. Για η Άγκυρα και με τη Γερμανία. Εμφανίζεται ανυποχώρητη στο θέμα του Ιντσίρλικ. Οι Γερμανοί βουλευτές δεν θα επισκεφτούν την αεροπορική βάση, διαμηνύει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Για την Τουρκία, αν olumlu bir şeyler görmek istiyorsanız, Türkiye'ye de siz düşmanca yaklaşmayacaksınız. Η κόντρα κλιμακώθηκε μετά την παροχή ασύλου από τη Γερμανία σε οπαδούς του Ντιουλέν. Τσαβούσογλου και Γκάμπριελ συναντώνται τη Δευτέρα στην Άγκυρα για να γεφυρώσουν τις διαφορές. Σε περίπτωση οριστικής ρήξης, η Γερμανία θα μεταφέρει τα μαχητικά Τορνέιντο σε βάση της Ιορδανίας. Δεν θα νομιμοποιήσουμε την πολιτική Ερντογάν, διαμηνύουν 18 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς, ζητώντας να γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ το 2018 στις Βρυξέλλες και όχι στην Κωνσταντινούπολη. Θέλουμε να αποφύγουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ στηρίζει την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη του αρχηγού των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
Ξέραμε για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, λέει ο Ακάρ, στην κατάθεσή του στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής. Ο επικεφαλής της ΜΙΤ μου είπε ότι ένας στρατιωτικός ενημέρωσε ότι θα γίνει επιχείρηση κατά των μυστικών υπηρεσιών. Δώσαμε μεγάλη σημασία στην πληροφορία και θεωρώ ότι τα μέτρα προκάλεσαν πανικό στους πραξικοπηματίες και άλλαξαν την ώρα του πραξικοπήματος. Μα και γιος στο Αφγανιστάν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα, Καμπούλ. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η έκρηξη έγινε κοντά στο προεδρικό μέγαρο της χώρας και σε περιοχή που βρίσκονται πρεσβείες ξένων χωρών. Είναι η στιγμή που παγιδευμένο αυτοκίνητο εκρήγνεται στη διπλωματική συνοικία στην Καμπούλ κοντά στη γερμανική πρεσβεία, σκορπίζοντας το θάνατο και τον πανικό. I was at my desk when I heard a terrible sound and lost consciousness. I didn't know what happened to me and a few minutes later when I opened my eyes, I found myself under the desk and saw blood coming out of my shoulder. It was a dreadful explosion. زیاد مردم شهید شدن. Κασόι και τα σαράγκουρουν χωνοί τσιντάλαμα. 90 νεκροί, πάνω από 400 τραυματίες εν μέσω του Ραμαζανιού. Στα αεραστεχνικά βίντεο που δημοσιεύονται μετά την επίθεση του καμικάζι, παντού πανικός. Άνθρωποι που τρέχουν και τραυματίες με ματωμένα πρόσωπα. Ολοκληρωτική καταστροφή. I walked into my office a few minutes before the explosion. It took place the minute we sat down. Afterwards, we hurried downstairs and saw all the things damaged. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένας Αφγανός οδηγός που εργαζόταν για το BBC, ενώ τραυματίστηκαν και 4 δημοσιογράφοι του Βρετανικού δικτύου. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και Γερμανοί διπλωμάτες. Από την έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου καταστράφηκε μέρος της Ιρανικής πρεσβείας. Για το νέο λουτρό αίματος στην ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Η Μόσχα εκτοξεύει 4 πυράβλους κρούζ από πολεμικό πλοίο αλλά και υποβρύχιο στη Μεσόγειο εναντίον θέσεων του Ισλαμικού κράτους κοντά στην Παλμύρα της Συρίας. Στο Μάντσεστερ επιστρέφει η Αριάννα Γκράντε την ερχόμενη Κυριακή. Μαζί της, στη συναυλία για την ενίσχυση των θυμάτων και των οικογενειών τους, θα είναι η Coldplay, ο Justin Bieber, η Katy Perry, η Miley Cyrus, η Take That, ο Usher και ο Pharrell Williams. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα κατεχόμενα από την παραχώρηση οικοπαίδων από την ψευδοκυβέρνηση. Το λεγόμενο Υπουργικό, αν και ακύρωσε την απόφαση για παραχώρηση 200 στρεμάτων στην οικογένεια Αντεκτάς, δεν έπραξε το ίδιο για τις υποθέσεις με την κόρη του Έρωγλου αλλά και τον γιο του λεγόμενου Υπουργού Ενέργειας. Ο φόβος φέρνει κόλαση, λέει η γνωστή παροιμία. Το λεγόμενο Υπουργικό ακύρωσε την απόφασή του για παραχώρηση 200 στρεμάτων γης αξίας 50 εκατομμυρίων στερλινών στην οικογένεια Αντεκτάς για την ανέγερση πανεπιστημίου που θα έφερε το όνομα του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις στην ψευδοβουλή και διαμαρτυρίες κομμάτων καθώς και ομάδων πολιτών, όχι μόνο για την παραχώρηση γης στην οικογένεια Αντεκτάς, αλλά και για αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούσαν την οικογένεια Έρωγλου αλλά και την οικογένεια του λεγόμενου Υπουργού Ενέργειας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Γενή του Ζένιθ, η γατέρα του τέως ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ρεσμιγέ, είναι συνέτερος με γνωστή εταιρεία ξενοδοχείων και προτίθεται να ανεγείρει πεντάστερο ξενοδοχείο στην καρδιά της κατεχόμενης Λευκωσίας. Το ψευδοκράτος παραχώρησε γη που εφάπτεται σε οικόπεδα της οικογένειας Έρωγλου. Στο χορό των αντιδράσεων και οι οργανωμένοι εργολάβοι. Ζήτουμε όπως ακυρωθούν όλες οι πράξεις ενοικίασης, η παραχώρηση κρατικής γης σε ιδιώτες, αλλιώς θα κατέλθουμε σε δυναμικά μέτρα. Η οργάνωση των εργολάβων μάλιστα αποκάλυψε ότι στην οικογένεια Αντεκτάς παραχωρήθηκαν από τον κατοχικό στρατό και αποθήκες στην Κερίνια, που περιείχαν αντικείμενα Ελληνοκυπρίων. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και έξω από το λεγόμενο Πρωθυπουργικό Γραφείο από ομάδες νέων. Άπαντες επέκριναν την ψευδοκυβέρνηση για την παραχώρηση σε οικείους κρατικής περιουσίας. Εξάλλου με ανακοίνωσή του, το Ρεπουμπλικ Το Αφγανικό Τουρκικό Κόμμα ζήτησε την παρέτηση της ψευδοκυβέρνησης. Η παραχώρηση γης εντός στρατιωτικής ζώνης κοντά στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου για να γίνει το Πανεπιστήμιο Ραούφ Ντεκτάς έχει ξεπεράσει κάθε νομικό όριο και όριο ηθικής και ανοχής. Υπό την πίεση μαζικής αναταραχής, η ψευδοκυβέρνηση τελικά ακύρωσε την απόφαση για παραχώρηση γης στην οικογένεια Ντεκτάς, χωρίς ωστόσο να πράττει το ίδιο και για τις άλλες δύο περιπτώσεις. Τρεις κατηγορίες περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο κατά του τέως υπαρχηγούς αστυνομίας Ανδρέα Κυριάκου που καταχωρήθηκε στο δικαστήριο. Ανάμεσα στους 27 μάρτυρες κατηγορίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννας Νικολάου.
Στο εδόλιο του κατηγορημένου θα βρεθεί στις 3 Ιουλίου ο πρώην επαρχηγός αστυνομίας Ανδρέας Κυριάκου. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 3 κατηγορίες: παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου σε σχέση με το περιεχόμενο του φακέλου της Ιντερπόλ, διάδοση και διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών του φακέλου, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου σε σχέση με τη μελέτη, η πρόληψη για τη αντιμετώπιση της διαφθοράς στην αστυνομία Κύπρου. Στη δίκη θα καταθέσουν 27 μάρτυρες κατηγορίας που θα παρουσιάσει η κατηγορούσα αρχή. Στη λίστα με τους μάρτυρες κατηγορίας περιλαμβάνεται και το όνομα του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Νικολάου, ο οποίος μετά την πάυση του Ανδρέα Κυριάκου είχε δηλώσει ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες, αλλά και το όνομα του βοηθού αρχηγού αστυνομίας Λαμπροθύμου στο κλέος. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπαυσε στις 16 Μαΐου τον Ανδρέα Κυριάκου και διόρισε ως νέο επαρχηγό της αστυνομίας τον Κύπρο Μιχαηλίδη. Επίσης, συνεχίζεται από ερευνών αξιωματικό που διορίστηκε από τον αρχηγό αστυνομίας η πειθαρχική έρευνα σε βάρος 3 αστυφυλάκων και ενός λοχεία μετά από εισήγηση των ποινικών ανακριτών. Η έρευνα άρχισε στις 8 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί αρχές Ιουνίου. Οι εν λόγω αστυνομικοί τέθηκαν στα διαθεσιμότητα. Η Κεντρική Τράπεζα καλεί όσους έχουν ακόμη κυπριακές λίρες να τις ανταλλάξουν με ευρώ, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου λύγει η περίοδος ανταλλάγης. Θα δούμε πόσα εκατομμύρια παραμένουν ακόμη σε κυπριακές λίρες. Στα συρτάρια και στους κουμπαράδες φαίνεται να έμειναν ξεχασμένες κυπριακές λίρες και νομίσματα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων από τις ετήσιες εκθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας, υπάρχουν ακόμη κυπριακές λίρες αξίας 67 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κεντρική Τράπεζα καλεί τους πολίτες που δεν άλλαξαν τις κυπριακές λίρες σε ευρώ μετά την ένταξή μας στην Ευρωζώνη να το πράξουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Λόγω της επικείμενης λήξης της προθεσμίας της ανταλλαγής, το κοινό καλείται να προσκομίσει έγκαιρα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χαρτονομίσματα της κυπριακής λίρας που τυχόν να έχει στην κατοχή του. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνεται μόνο στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Υπενθυμίσετε ότι μία λίρα ισούται με 1,71 ευρώ. Το 10% των μαθητών που παρακάθεται στις πανκύπριες εξετάσεις ζητούν διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιπρόσθετο χρόνο εξέτασης και απαλλαγή από την ορθογραφία. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που ζητούν διευκολύνσεις στις πανκύπριες εξετάσεις. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας προκαλούν έντονο προβληματισμό στους βουλευτές της Επιτροπής. Και καλέσαμε τον Υπουργό να γίνουν σκέψεις προκειμένου να μην γίνει πλέον κανόνας η εξαίρεση ή η παραχώρηση διευκολύνσεων για τις εξετάσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καταπατά τα δικαιώματα των συμμαθητών ή όλων αυτών οι οποίοι παρακάθονται σε εξετάσεις. Συγκεκριμένα το 2016 από τους 8.139 υποψηφίους που παρακάθησαν στις πανκύπριες εξετάσεις παραχωρήθηκαν διευκολύνσεις σε 783, ενώ το 2015 σε 738. Το 2016 δόθηκε επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης σε 731 μαθητές. Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική ζήτησαν το 2016 682 υποψήφοι. Παράλληλα, ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου ζήτησαν 665 υποψήφοι. Οι αιτήσεις για παροχή διευκόλυνσης εξετάζονται από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Αυτομάτως έχουμε δύο ταχύτητες εξεταζομένων. Αυτό που μας ανησυχεί είναι το μεγάλο ποσοστό, είναι το 10% των εξεταζομένων μαθητών. Η Επιτροπή εξέφρασε την έντονη ανησυχία και αποφάσισε να εγγράψει το θέμα για συζήτηση σε επόμενη συνεδρία. Η Θεόνη Ξάνθη, αρχιτέκτονας του Νέου Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου, μιλά αποκλειστικά στον Α για το έργο της. Πώς εμπνεύστηκε και πού αφιερώνει αυτό το έργο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αυτό θα είναι το Νεοκυπριακό Μουσείο. Επιβλητικό, ευρύχωρο και γεμάτο φως. Κόσμημα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ένα έργο στολίδι στην καρδιά της πρωτεύουσας. Το Νεοκυπριακό Αρχαιολογικό Μουσείο, που θα φιλοξενεί τους θησαυρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, θα θεμελιωθεί το 2019 στην Οδό Νεχρού στη Λευκοσία και το κόστος του θα ανέλθει στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση της Θεόνης Ξάνθη από την Ελλάδα κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Νέο Μουσείο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας αυτή η διάκριση. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα κτίρια που θα υπάρχει στη Λευκοσία.
τόσο από την έκτασή του, το περιεχόμενό του, αλλά και το συμβολικό του χαρακτήρα. Η αρχιτέκτονας χαρακτηρίζει το έργο της σύγχρονο και πιστεύει ότι θα ενταχθεί επάξια στον παγκόσμιο χάρτη των μουσείων. Ο σχεδιασμός ο δικός μας βασίστηκε πάρα πολύ στη μουσιολογική μελέτη. Το μουσείο θα διαχωρίζεται σε τρεις κτηριακούς όγκους ενότητες. Τους ονομάζουμε τόπος, θάλασσα, κόσμος και διηγούνται τις συλλογές και την χρονολογική εξέλιξη της ιστορίας της αρχαιολογίας. Και όραμά μας είναι, εκτός από τις πολύτιμες συλλογές που θα φέρει και θα είναι επίκεντρο επισκεψιμότητας, να λειτουργεί καθημερινά μέσα στην πόλη σαν ένας ευρύτερος πολιτιστικός τόπος. Η Θεόνη Ξάνθη δηλώνει χαρούμενη που το μεγάλο αυτό έργο που σέβεται και θα αναδείξει την κληρονομιά μας θα φέρει την υπογραφή της. Είναι σίγουρα αφιερωμένο σε αυτόν τον κυπριακό πολιτισμό που είχαμε και εμείς τη χαρά να γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Το νέο Κυπριακό Μουσείο αναμένεται να γίνει σύμβολο της πόλης της Λευκωσίας αλλά και όλης της Κύπρου, κοσμώντας τους τουριστικούς οδηγούς της Μεγαλονήσου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Πάμε να δούμε τώρα και άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων ατόμων, εταιριών και οργανώσεων τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τρομοκρατία προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και προβλέπει επίσης ποινές οι οποίες φτάνουν μέχρι τα 8 χρόνια φυλάκισης ή και 50.000 ευρώ πρόστιμο. Το νομοσχέδιο εμπίπτει στο πλαίσιο συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Μοϊνεβάλ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε κέντρα απεξάρτησης και θεραπείας και όχι στη φυλακή θα μπορούν να οδηγούνται οι χρήστες ναρκωτικών ύστερα από απόφαση δικαστηρίου και πριν την έκδοση απόφασης. Πρόταση νόμου την οποία μελετά η Επιτροπή Νομικών της Βουλής προβλέπει τη σύσταση νέας Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα προεδρεύει εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας και θα συμμετέχουν ψυχίατρος, εκπρόσωπος του Αντικαρκινικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να ψηφιστεί εντός Ιουνίου. Αυξάνονται από τον Μάιο του 2018 με νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα πρόστιμα από 30.000 ευρώ θα φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή 4% του κύκλου εργασιών των παρανομούντων. Η Επίτροπος Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαίδου ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής ότι το 2016 υποβλήθηκαν 312 παράπονα και εξετάστηκαν τα 282. Η πλειοψηφία αφορούν ενοχλητικά μηνύματα, απώλεια ιατρικών φακέλων και άλλα. Η Τράπεζα Κύπρου αποτυπώνει τον πολιτισμό, τις αξίες και την ιστορία της Κύπρου στις νέες ανανεωμένες κάρτες Visa και Mastercard. Βασική πηγή έμπνευσης είναι αναπαραστάσεις διαφόρων αρχαίων αντικειμένων που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τσάπρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν οι νέες κάρτες, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Χάρης Πουανκαρέ, ανέφερε πως με τις νέες κάρτες δίνεται πρόσθετη περηφάνεια και αξία σε κάθε Κύπριο πελάτη. Την ανησυχία της πολιτείας αναφορικά με την αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης μετά τη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής κατά των Ναρκωτικών που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε πως οι εξαρτήσεις δεν είναι μόνο θέμα αστυνόμευσης, αλλά πρωτίστως θέμα παιδείας και κουλτούρας. Αξιόπιστο είναι το δίκτυο που είναι εκεί, τη στιγμή που το χρειάζεσαι. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσε μακριά. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Εδώ μαζί με τον Νίκο Κατσαρό. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Υπέγραψε ο Δημήτρης Χριστοφή στην Ομόνοια. Συμβόλαιο ζωής με την ομάδα της καρδιάς του. Σ' ακούμε, Νίκο. Κυρίες και κύριοι, σε εκδήλωση που έδωσαν τον παρόν μικρή και μεγάλη φίλη της Ομόνοιας, ο Δημήτρης Χριστοφή υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πράσινους, το οποίο έχει διάρκεια 4 χρόνια. Ο διεθνής άσος, που φωτογραφήθηκε με τον κόσμο και υπέγραψε αυτόγραφα, τόνισε πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του με την φανέλα άλλης ομάδας. Συμβόλαιο ζωής με την ομάδα της καρδιάς του. Ο Δημήτρης Χριστοφή υπέγραψε για ακόμη 4 χρόνια στους Πράσινους σε μια εκδήλωση όπου έδωσαν το παρόν αρκετοί φίλοι της ομάδας. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου με άλλη φανέλα προσωπικά.
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην διοίκηση της Ομόνιας που έδειξε και αυτή, αλλά και εγώ με τις προθέσεις μας, ότι θέλουν να παραμείνουν και να παραμείνω και εγώ στην ομάδα. Η συμφωνία που έχουμε κάνει με τον Δημήτρη Χριστοφή αποδεικνύει για μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν περιστρέφονται όλα γύρω από τα χρήματα. Υπάρχει και καρδιά, υπάρχει και ψυχή, υπάρχει και αγάπη και εκτίμηση για τον σύλλογο. Και ο Δημήτρης θα είναι μαζί μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Με μπροστάρι τον Χριστοφή και τον Πάμπο Χριστοδούλου στο τιμόνι, το Τριφύλι ετοιμάζεται για την ανταπίθεση. Η νέα ομάδα αρχίζει να χτίζεται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για μετεγγραφές και ανανεώσεις. Τα πράγματα βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, σε καθημερινή διεργασία. Είμαι σίγουρος ότι με τους ρυθμούς που ακολουθούμε, σύντομα θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πράγματα. Και είμαι σίγουρος, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, ότι με το κάλεσμα που είναι στις 26 του Ιούνιου και αρχίζουν τα εργομετρικά, θα έχουμε έτοιμο στην ολότητά του το ρόστερ, αν όχι στην ολότητά του, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Διεθνής Άσος έγινε αντικείμενο λατρείας από μικρούς και μεγάλους φίλους της Ομόνιας. Υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με τον κόσμο. Η φανέλα με το 77 είχε την τιμητική της και ξεπούλησε στην μπουτίκ του Τριφυλιού. Την περίπτωση του Λούκα Σόουζα παρακολουθούν στον ΑΠΟΕΛ και από τη στιγμή που λυθεί η δικαστική διαμάχη του παίκτη με την ΑΕΛ, οι πρωταθλητές πιθανότητα θα κινηθούν για την απόκτησή του στον ΑΠΟΕΛ να ετοιμάζονται να ανακοινώσουν και επίσημα τις μεταγραφές των Ζελάγια και Χατζηβασίλη. Στην ανόρθωση, δημοσιεύματα από το Ισραήλ κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα Αριέλ Χαρούς. Έντονο φλερτ ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Λούκα Σόουζα. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος την περσινή περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΛ αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, φορώντας όμως τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πλήρως η δικαστική διαμάχη που έχει με την ομάδα της Λεμεσού. Οι πρωταθλητές δεν επιθυμούν να έρθουν σε κόντρα με την ΑΕΛ και περιμένουν το οριστικό τέλος της υπόθεσης για να κάνουν την κίνησή τους για τον παίκτη που σίγουρα τους ενδιαφέρει. Ο Αστίθ μετά από 2 χρόνια αποτελεί παρελθόν καθώς δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Ισπανός φέρεται να ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι πρώτες προσθήκες. Η μία θα αφορά τον Γιάννη Χατζηβασίλη και η άλλη τον Εμίλιο Ζελάγια. Σήμερα εκπνέει η συμφωνία τους με τον Εθνικό Άχνας και η ομάδα της Λεμεσού θα μπορέσει και με το γράμμα του νόμου να προχωρήσει την απόκτησή τους. Σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, Γκόμες, Πίεχ, Σεμέδο, Σέρτζιο, Πελαγίας και Τουντού άνοιξαν πρώτοι την πόρτα της εξόδου. Ο Στογιάνοβιτς επιστρέφει, αλλά πιθανότητα θα δοθεί ξανά δανεικός. Στην ανόρθωση, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν πως η ομάδα της αμοχώς του ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα Αριέλ Χαρούς. Ο 29χρονος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίζεται στην Χάπολ Τελ Αβίβ, ενώ προηγουμένως πέρασε από τις Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και Μακάμπι Νετάνια. Ο Ρόνι Λέβι γνωρίζει πολύ καλά τον εν λόγω ποδοσφαιριστή, αφού έχουν συνεργαστεί 2 φορές. Κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Φιντέλης Ιρένε βρίσκεται η ΑΕΛ. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο παίκτης αγωνιζόταν στην Πορτιμοένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Πορτογαλία. Ο Ζωσιμάρ Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήρι θα είναι ο νέος τερματοφύλακας της ομάδας. Στους ρυθμούς του σημαντικού φιλικού αγώνα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία κινείται η εθνική ομάδα της Κύπρου. Ο αγώνας αποτελεί το καλύτερο τεστ εν ώψη του επίσημου ματς που ακολουθεί στις 9 Ιουνίου. Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Το φιλικό με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία αποτελεί μεγάλη πρόκληση και δίνει τεράστιο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές της Κύπρου. Η σημαντική αναμέτρηση θα αποτελέσει γενική πρόβα εν ώψη του επίσημου ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ με το Γιβραλτάρ. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να παίξουμε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Πορτογαλία. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να πάρουμε και εμπειρίες, αλλά να προετοιμάσουμε την ομάδα για το επίσημο παιχνίδι που είναι με το Γιβραλτάρ. Όλοι που με ξέρουν, ξέρουν καλά και καταλαβαίνουν καλά πώς νιώθω, πόσο περήφανος είμαι για να είμαι εδώ. Δουλεύα πολλά χρόνια για να είμαι εδώ. Και τώρα θέλω να συνεχίζω τη δουλειά μου, να είμαι εδώ να βοηθήσω την εθνική μας για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Οι παλιοί δίνουν το παράδειγμα και οι νέοι ακολουθούν. Οι προσδοκίες για μια μεγάλη επιτυχία στο μέλλον δεν είναι όνειρο απατηλό. Πρέπει αυτή η εθνική ομάδα της Κύπρου να καταφέρει μια μέρα να παίξει σε τελικά. Ένα Euro, ένα παγκόσμιο. Μακάρι, αν προλάβουμε εμείς, εγώ στην ηλικία που βρίσκομαι, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά στο μέλλον, θα είναι μεγάλη επιτυχία και θεωρώ ότι αυτό θα έρθει και σε κάποια φάση. Για μένα προσωπικά είναι ένας στόχος καριέρας αυτό, η παρουσία της Κύπρου σε ευρωπαϊκά, αλλά ας μην λέμε μεγάλα λόγια, ας σκύψουμε το κεφάλι να δουλέψουμε, να στήσουμε μια ομάδα που θα έχει ταυτότητα και χαρακτήρα και αντοχές για να πετύχει πράγματα. Να δώσουμε σε όλους τους νέους, αλλά
και σε όσους είμαστε τόσα χρόνια εδώ που δεν έχουμε καταφέρει κάτι, να δώσουμε την πίστη ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να χτυπάμε το αποτέλεσμα, να βρίσκουμε τον τρόπο να παίρνουμε αποτέλεσμα. Το φιλικό με την Εθνική Πορτογαλίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα στο Εστορίλ, ενώ στις 9 Ιουνίου θα ακολουθήσει ο επίσημος αγώνας με το Γιβραλτάρ ξανά επί πορτογαλικού εδάφους στην πόλη Φάρο. Να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό και την ισοτιμία του συναλλάγματος. Τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Βοηθήστε τα να γίνουν οικονομικά υπεύθυνα με το εφηβικό πακέτο προνομίων Youth Club. Ελληνική Τράπεζα. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκωσία θα είναι 18 και η μέγιστη 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κερίνια θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30 βαθμούς. Στην Αμόχωστο η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 19 βαθμοί και η μέγιστη 27. Η θερμοκρασία στη Λάρνακα θα κυμανθεί από 18 μέχρι 28 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λεμεσό θα είναι 17 και η μέγιστη 28. Στην Πάφο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 27 βαθμούς. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 8 και η μέγιστη 15 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθένης 3 μποφόρ για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθένης μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νότια και δυτικά παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα λίγο ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 30, Βρυξέλλες 24, Παρίσι 27, Ρώμη 28, Λονδίνο 23 και Μόσχα 16 βαθμοί Κελσίου. Για το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αλφα Αυτοκίνητο. Με ανταγωνιστικό επιτόκιο, απλές διαδικασίες και πολλά προνόμια. Αλφα Αυτοκίνητο. Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο. Από την Αλφα Bank. Το επίπεδο ρήπανσης της ατμόσφαιρας σήμερα στη Λευκωσία, Λάρνακα, Παραλίμνη και Λεμεσό ήταν χαμηλό. Στην Πάφο ήταν μέτριο. Η ωραία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκωσία 24, Λάρνακα 47, Λεμεσός 32 και Πάφος 29. Η ωραία τιμή διοξιδίου του αζότου ήταν Λευκωσία 25, Λάρνακα 11, Παραλίμνη 15, Λεμεσός 19 και Πάφος 7. Αυτοκινήτου από το συνεργατισμό και οδηγήστε τις στιγμές σας. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Ίδιες αξίες, νέα προοπτική. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Για συνεχή ενημέρωση στο alphanews.live. Αμέσως μετά στη θέση μου και στη συνέχεια Αστέρας Ραχούλας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.